Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να φύγουμε από τα μελαγχολικά, να περάσουμε σε μια ενότητα του προγράμματος που έχει σχέση με τραγούδια που ερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας στη δισκογραφία και σχετίζονται με τη Θεσσαλονίκη, αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, στις γυναίκες της. Και να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά, ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Φόντα Φιλέρη που ηχογραφήθηκε στα 1971 για ένα Ρωμιό που αγάπησε μια Ρωμιά. Τα δυο αστέρια του βορρά, λουλούδια, λουλούδια ενθυσμένα. Ένας Ρωμιός και μια Ρωμιά, από μπάξε κομμένα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Θεσσαλονίκια, Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Δύο πλατάνια ψηλά ρίχνουν τα φύλλα στρώμα, κι ο Δίας απ' τον Ολύμπο φυλάει το πλαταμόνα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονίκια. Θεσσαλονίκια, Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Πάρε Θεέ του ερώτα το δυνατό σου και ρίχτω ξημερώματα στο μαγεμένο κάστρο. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονίκια. Ρωμιά και Θεσσαλονίκια, αγάπη σε Ρωμιά. Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Φόντα Φιλέρη. Και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον έναν καλλιτέχνη που ύμνησε τη Θεσσαλονίκη, που τραγούδησε την Θεσσαλονίκη, ένα θρύλο του ελληνικού τραγουδιού, το Σταμάτη Κόκοτα. Κύριε Κόκοτα, μας ακούτε? Βέβαια, οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Θέλησα να σας τηλεφωνήσω την ώρα που στην εκπομπή υπάρχει μια συγκεκριμένη ενότητα με τραγούδια που τραγουδήσατε και σχετίζονται με τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Έχετε κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, έχετε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη? Ποια είναι η σχέση σας με τη Θεσσαλονίκη? Καταρχάς, στη Θεσσαλονίκη έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, τους οποίους αγαπώ πολύ. Mm-hmm. Έχω δουλέψει επανειλημμένα σε πολλά μαγαζιά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος επειδή έχω κόσμο που με καταλαβαίνει. Πότε θα μας ξαναεπισκεφτείτε, πότε θα σας ξαναδούμε? Τη Δευτέρα έχουμε το απόγευμα το Ρέσιταλ. Μάλιστα, στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο Μουσική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα κάτσω και λίγες μέρες, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Τη Δευτέρα το βράδυ 9 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής, όποιος δεν έρθει έχασε. Τίποτα δεν λέω. Αυτό είναι σίγουρο.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν από λίγες μέρες διάβασα στο διαδίκτυο ότι ετοιμάζεται, ηχογραφείται ξανά το Άξιον Εστί του Μίκη Θοδωράκη και του Οδυσσέα Ηλίτη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είμαι στα τελειώματα τώρα. Ήταν μια επιθυμία του μεγάλου θεού της ελληνικής μουσικής, του Μίκη του Θεοδωράκη, και την εξετέλεσα. Μόλις μου το ζήτησε, το έκανα αμέσως. Πότε πρωτογνωρίσετε τον Μίκη, θυμάστε? Τον ξέρετε δηλαδή από τα χρόνια του 60? Πολλά χρόνια, 50 χρόνια γνωριζόμαστε. Κάποια στιγμή είπατε και καινούργια δικά του τραγούδια, το 1985, σε ένα δίσκο που... Γιατί είπα πολλά, έχω πει και καινούργια και πάρα πολλά έχω πει. Ήταν να πω και κάτι άλλα και δεν τα είπα. Πριν από λίγο παίξαμε μια ηχογράφηση που κάνετε στη Γαλλία, το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο». Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα ήθελα να θυμηθείτε εκείνη την εποχή στη Γαλλία που γράψατε ένα μικρό δίσκο, τραγουδήσατε στα γαλλικά. Ναι, είχα γράψει στα γαλλικά, τα δάκρυα μου είναι καυτά, του μεγάλου επίσης συνθέτη, που του χρωστά και πάρα πολλά, του κυρίου Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Ξαρχάκος ήταν που σας πρότεινε μετά να έρθετε και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και να συμφωνήσω τα τραγούδια και μου εμπιστεύτηκε τα μεγαλύτερα τραγούδια να ερμηνεύσω, είδα κανένα μεγάλο σουξέ. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και τον ευχαριστώ και αυτόν και όλους τους άλλους οι οποίοι είχα την τιμή να τους τραγουδήσω. Υπάρχει κάποια έτσι συνεργασία από την οποία θυμάστε κάποιο περιστατικό που θα θέλατε να μας πείτε, κάποια συνεργασία που ξεχωρίζετε ενδεχομένως με τους... Συνεργαστήκατε σχεδόν με όλους τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς. Και... Θα σας πω, εκείνο που μου είχε μείνει είναι η μεγάλη αγάπη που μου είχαν και που τους είχα κι εγώ. Όσοι ζούνε το απολαμβάνουν ακόμα, όσοι δεν ζούνε, δεν πειράζει, τους αγαπώ εγώ και σαν να μην έχουν πεθάνει. Επειδή αναφερθήκαμε λίγο πριν στο δίσκο του Μίκη Θοδωράκη που κάνατε το 85 με τραγούδια, τα μισά ήταν του Μίκη, τα μισά ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη, ακυκλοφόρητα τραγούδια τότε. Μάλιστα. Και επειδή και στη δεκαετία του 60 τραγουδήσατε Τσιτσάνη σε πρώτη εκτέλεση, το «Αλάνι από το λιμάνι», «Ψηλή βροχή στα μάτια σου», τραγούδια που θα τα ακούσουμε μετά. Πολλά του Βασίλη. Βασίλης, θέλω να πείτε για το... Στο δωμάτιό του μέσα που έχει πεθάνει 30 χρόνια πόσα είναι, υπάρχει μόνο η φωτογραφία μου που είμαι μαζί με τον Βασίλη σε κάποιο πάλκο απάνω που έπαιζε ο Βασίλης και δεν έχει κανένα στο δωμάτιό του εκτός από μένα. Πότε γνωριστήκατε με τον Τσιτσάνη, θυμάστε τη στιγμή, θυμάστε την εποχή? Πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Μάλιστα. Είχατε συνεργαστεί και σε ζωντανές εμφανίσεις ενδεχομένως τότε? Όχι. Μία φορά μόνο στα Βιλινά εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Επειδή ξέρω ότι είστε σε πρόβα, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ πιεσμένος, σας κλέψαμε από την πρόβα κυριολεκτικά, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Όχι, ίσα ίσα. Μια χαρά. Πολύ ευχαριστήθηκα που με πήρατε. Να είστε καλά. Για όλη τη Θεσσαλονίκη, τη γειτονιά μου. Θα ήθελα να τα πούμε και κάποια στιγμή. Σε όλους. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας έχουμε και από κοντά κάποια στιγμή, να μας δοθεί ευκαιρία να σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Μόλις έρθω εκεί, να με δείτε, να δείτε στο ξενοδοχείο, να με δείτε και να τα πούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια που είπατε για τη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ είμαι στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο Μουσικής κοντά σας και τα λέμε από κοντά. Γεια σας, καληνύχτα. Γεια χαρά, κύριε Κόκοτο. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Σε λένε κατά τύχη καταστροφή, πέσαν του μαγαζιού οι τύχοι σε μια στροφή. Και όπως πάμε πριν τελειώσει η ζεμπεκιά, θα τα έχεις όλα ισοπεδώσει Σαλονικιά. Και όπως πάμε πριν τελειώσει η ζεμπεκιά, θα τα έχεις όλα ισοπεδώσει Σαλονικιά. Σπάσες όλους τους καθρέφτες
με μια ματιά και ρίξε τους οργανοπαίχτες μες στη φωτιά. Και τώρα σου ήρθε να ορμήσεις στη ζεμπεκιά, το μαγαζί να το γκρεμίσεις σαλονικιά. Και τώρα σου ήρθε να ορμήσεις στη ζεμπεκιά, το μαγαζί να το γκρεμίσεις σαλονικιά. Ένας άγγελος θανάτου κρατά σπαθί, όποιον αγγίξεις η καρδιά του θα μαραθεί. Αχ, έλα αγγίξε και εμένα για να κοπώ, έτσι πολύ κι απελπισμένα που σ' αγαπώ. Αχ, έλα αγγίξε και εμένα για να κοπώ, έτσι πολύ κι απελπισμένα που σ' αγαπώ. Μήπως σε λένε καταστροφή του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τα 1983 και από ένα δίσκο με τίτλο Κόκοτας για πάντα. Το σταμάτη Κόκοτα που τον ακούσαμε πριν από λίγο στο τηλέφωνο να μας μιλά για την επικείμενη συναυλία του την Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής στις 9 το βράδυ. Είναι η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το 2» αφιερωμένη στο σταμάτη Κόκοτα, εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιώγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης στους 100,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στην ομάδα της εκπομπής «Εγώ δεν έχω βγάλει το 2» στο Facebook. Και είμαστε στην μια μικρή ενότητα τραγουδιών με 5-6 τραγούδια με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, όπως το κλασικότερο όλων, η όμορφη Θεσσαλονίκη του Βασίλη Τσιτσάνη, που τραγούδησε ο Κόκοτας ένα δίσκο με επανεκτελέσεις τραγουδιών του Τσιτσάνη που ηχογράφησε το 2006. Δεύτερες φωνές Μαριάννα Ευστρατίου και Μάρθα Γιώγα, στο μπουζούκι ο αείμνηστος Χρήστος Κωνσταντίνου. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι αν ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις βοέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Όμορφη Θεσσαλονίκη του Βασίλη Τσιτσάνη από ένα δίσκο με επανεκτελέσεις τραγουδιών του Τσιτσάνη με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα, Μπαξέ Τσιφλή, και ακούμε αμέσως από τον ίδιο δίσκο.
σάρκα πέρα στο παξέτσι φλίκι. Κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στούνη κακή τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω φίνο μπαγλαμά. Στούνη κακή τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω φίνο μπαγλαμά. Τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουρά του Δαλαμάγκα. Μαριγότα σε τρελάνει να ακούσεις το τζιτζάνι να σου παίξει φίνο μπαγλαμά. Μαριγότα σε τρελάνει να ακούσεις το τζιτζάνι να σου παίξει φίνο μπαγλαμά. Εκτός από τις επανεκτελέσεις τραγουδιών του Τσιτσάνη, ο Σταμάτης Κόκοτας τραγούδησε κάποια ξεχωριστά τραγούδια με αναφορές στην Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα είναι «Η Σαλονικιά μου γόησα» σε μουσική του Μιχάλη Τερζή και στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Είναι από ένα δίσκο με τίτλο «Θα μείνει η αγάπη μας» που κυκλοφόρησε στα 1990. Εσύ απ' τη Καλαμαριά κι εγώ απ' τη Νέα Κρίνη. Έτσι και πάρουμε φωτιά, κανένας δεν τη σβήνει. Σαλονικιά μου γόησα, τη μάνα μου αγνόησα, για να σ' ακολουθήσω. Σαλονικιά μου μάγισσα και την καρδιά μου ράγισσα μέχρι να σ' αποκτήσω. Τρελαίνομαι σαν σκέπτομαι άλλος πως θα σε πάρει. Γι' αυτό πηγαίνω έρχομαι σαν τον τρελό βαρδάρι. Σαλονικιά μου γόησα, τη μάνα μου αγνόησα, για να σ' ακολουθήσω. Σαλονικιά μου μάγισσα και την καρδιά μου ράγισσα μέχρι να σ' αποκτήσω. Σαλονικιά μου γόησα σε μουσική Μιχάλη Τερζή και στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου από τα 1990 και θέλω το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω σε ένα φίλο που μόλις μου έστειλε ένα μήνυμα
και μου γράφει τα καλύτερα λόγια για την εκπομπή. Ένα φίλο από την Κωνσταντινούπολη, τον Τούρκο γιατρό Σάρπερ Γκουρσού, που μας ακούει στην Κωνσταντινούπολη, μας ακούει διαδικτυακά και μου έστειλε τους χαιρετισμούς μου. Να το στείλω και εγώ ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη σε στίχους της Σίας Ροζάκη, από έναν ξεχωριστό δίσκο του Σταμάτη Κόκοτα με τραγούδια του Αντώνη Κατινάρη, ένα δίσκο που λέγεται «Για σας τα διάλεξα», κυκλοφόρησε το 1994, ένα τραγούδι με δίσκο με τίτλο «Θεσσαλονικιά». Θεσσαλονίκια, αχ Θεσσαλονίκια.